Πάνω από 2 ώρες συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απαιτήθηκαν για τη συζήτηση του θέματος των γηπέδων τένις στην πλάση του ΕΟΤ. Ο Δήμαρχος παραδέχτηκε ότι απέφυγε τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, αλλά τόνισε ότι όλο το νησί θαυμάζει πλέον και χαίρεται το έργο της ανάπλασης της πλάσης. Αναφέρθηκε επίσης και στον τρόπο κατασκευής των γηπέδων στους πρώην Δήμους Αρκαδίων και Αρτεμισίων, προκαλώντας τις αντιδράσεις του κυρίου Αντίοχου. Ο αγαπητός μου φίλος ο Αντίοχος, ο Αντώνης, έφτιαξε 2 γήπεδα ποδοσφαίρου. Χωρίς να υπάρχει μισή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Χωρίς. Τα έχω ψάξει όλα. Τα έχω ψάξει όλα. Τα έχω ψάξει όλα. Τα έχω ψάξει όλα. Ομόφωνη απόφαση. Μισό λεπτό. Να τελειώσω. Δεν σε δύο, Κωνσταντώνη μου. Χωρίς να υπάρχει. Μα μην παραπληροφορείς. Μα μισό λεπτό. Έχω ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Μισό λεπτό. Καμία. Συμπολίτευση στην Ελλάδα. Να μου τις φέρεις. Για εγώ έτσι βρήκα. Έπρεπε να μου πεις μπράβο. Όχι. Μισό λεπτό. Θα φτάσουμε και εκεί. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εδώ. Μισό λεπτό. Ουδεμία ανοίξη στο τεχνικό πρόγραμμα για κατασκευή γηπέδων στον Άγιο Λέοντα και στο Μαχαιράδο. Ουδεμία. Ουδεμία μελέτη. Ούτε στον Άγιο Λέοντα, ούτε στο Μαχαιράδο. Και για του λόγου του αληθές, ο Κυβετός είναι εδώ. Το γήπεδο του Αγίου Λέοντα. Το έκανε ο Κυβετός. Και εδώ είναι, κύριε Αντίοχε, να αρνηθείτε στον εργολάβο που έκανε το έργο ότι έγινε με μελέτη. Ευτυχώς είναι ο Κυβετός εδώ. Διότι θα λέγατε πάλι τα ίδια, ότι υπήρχαν μελέτες. Δεν υπήρχε μελέτη, κύριε Αντίοχε. Δεν σας κατηγόρησε κανείς για μελέτες, κύριε Δημαρχέ. Μα τι λέτε, κύριε Αντίοχε, τι λέτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λέτε, κύριε Αντίοχε. Να μιλήσω. Να μιλήσω. Σας παρακαλώ, κύριε Αντίοχε. Την Ιθακιά την πέρασε. Να μιλήσω. Θα έχετε το λόγο μετά. Και δεν θα μιλάει κανείς. Μην διακόπτετε το Δήμαρχο όμως. Μην διακόπτετε το Δήμαρχο. Να φτάσω λοιπόν. Έχει το δικαίωμα ο Δήμαρχος να εκθέσει τα επιχειρήματά του χωρίς να τον διακόπτουν. Δεν σε διέκοψα. Αν πονάνε αυτά που λέω, δεν φταίω εγώ. Αλλά καλώς έκανε ο Αντώνης ο Αντίοχος και δεν το έκανε έτσι. Άριστα, θεάρεστα, χριστά. Και δεν το λέω για να τον κολακεύσω. Εγώ το έκανα πρώτα, στο Δήμο Αρκαδίων. Χωρίς μελέτες, 4 ποδοσφαιρικά γήπεδα. 2 μεγάλα, Αγκερικό και Πλάνο, και 2 5x5. Στην Κυψέλη και στο Βανάτο. Όταν λοιπόν ο Αντίοχος είδε να κάνω γήπεδα, με πήρε τηλέφωνο και στο διαψεύσει. Και μου λέει, πώς θα κάνεις τα γήπεδα? Λέω, Αντώνη μου, πάρα πολύ απλά. Δεν κάνω μελέτες, διότι αν αυτά πάνε με εργολαβίες θα στοιχήσουν 1 καρολεφτά και το μόνο που θα γίνει είναι να οικονομήσουν οι εργολάβοι. Το κάνω με τη διαδικασία της προμήθειας του χλωοτάπητα και έτσι ο Δήμος παράγει έργο χωρίς να βγάζουν χρήματα οι εργολάβοι. Του έστειλα και τον υπάλληλο του Δήμου να του εξηγήσει την διαδικασία της προμήθειας. Και έτσι λοιπόν ο Αντώνης ο Αντίοχος, και συγχαρητήρια κύριε Αντίοχε, έκανε 2 γήπεδα χωρίς να υπάρξει μισή αναφορά στο τεχνικό πρόγραμμα. Και έρχεται σήμερα και θέτει ζήτημα μελέτης. Εγώ έθεσα θέση. Βεβαίως. Μελέτης. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν. Ανέφερα θέμα μελέτης σήμερα. Πώς έγινε και δεν πήρα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπες. Σαν στρατάρχης Τίτο. Πάμε. Έφερα λοιπόν θέμα μελέτης. Πάμε. Λοιπόν. Όχι να λες ότι θέλεις, Δήμαρχε. Πάμε λοιπόν. Μην διακόπτουμε τον Δήμαρχο. Η και απόφαση, μην διακόπτουμε λοιπόν κανένα συνάδελφο. Δεν διέκοψε κανέναν. Η απόφαση λοιπόν ήταν να γίνουν τα 2 γήπεδα τένις με τη διαδικασία της προμήθειας. Η απόφαση. Γιατί έτσι γλιτώνουμε πάρα πολλά χρήματα και ο Δήμος εξοικονομά χρήματα. Αύριο στην Οικονομική Επιτροπή είναι θέμα ημερήσιας διάταξης η προμήθεια του Ταρτάν για τα γήπεδα τένις. Μέσα από μια διαφανή διαδικασία, μέσα από πραγματικά μια διαδικασία που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, γιατί προβλέπεται και από τον νόμο. Το 2004 το Ρόταρι δόρισε μια παιδική χαρά στο Δήμο Ζακυνθίων και τοποθετήθηκε στο άγαλμα, στο μνημείο του Λάγιου δίπλα. Μετά από λίγο αυτή η παιδική χαρά ξυλώθηκε. Πού ήταν τότε όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται σήμερα για την παιδική χαρά? Δεν μίλησε άνθρωπος. Δεν έσκασε μύτη τότε. Διαλύθηκε η παιδική χαρά.
όχι μετατοπίστηκε, εξυφανίστη. Και εμείς τι κάναμε, μετατοπίσαμε λίγο μία παιδική χαρά. Και βγήκαν κάποιοι και έκαναν σπέκουλα. Και έλεγαν ψεύδι, και έλεγαν συκοφαντίες, ότι η παιδική χαρά διαλύθηκε και ξυλώθηκε. Να πάτε να τη δείτε, κύριοι. Αύριο το πρωί σας προκαλώ όλους να πάτε να δείτε την παιδική χαρά. Καλύτερη παιδική χαρά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα. Καλύτερη παιδική χαρά δεν υπάρχει.